Και εμείς για την Τράπεζα της Ανατολής. Καταλαβαίνω ότι το ποσό είναι τερατώδες, αστρονομικό και έτσι δημιουργεί τέτοια συναισθήματα. Πρέπει να σας πω ότι όταν στην αξιολόγηση αυτών των μετοχών υπάρχει υπογραφή δύο καθηγητών, του Καριώτη, του καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαν στην Αμερική και του Γιωργατζά, ο οποίος είναι ο γκουρού της συστημικής δυναμικής. Αν ανοίξετε σήμερα τη Zoogla.gr θα βρείτε και τις καμπύλες που έχει κάνει της μετοχής. Όταν αξιολογούν την τιμή της αυτοί οι άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς οι κοινοί θνητοί δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Το σημαντικότερο, εκείνο που με ενοχλεί, είναι ότι αυτός είναι ο πλούτος των Ελλήνων της Διασποράς. Από την Οδυσσό μέχρι την Αλεξάνδρεια, η οποία αναπόθηκαν τον πλούτο του στην τράπεζα αυτή εν είδη χρυσού. Αυτές οι μετοχές δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Δεν είναι δραχμούλες, δεν είναι δολάρια, δεν είναι στερλίνες, δεν είναι δινάρια. Οι τράπεζες, πρώτον, η Εθνική και η Τράπεζα της Ελλάδος είπαν ότι έχουν διαγραφεί οι μετοχές αυτές. Αυτό είναι αστείο. Ότι δεν έχουν δηλαδή πια δίκρισμα. Ακούστε λοιπόν, το μυστικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι το 36 συγχωνεύεται η Τράπεζα της Ανατολής, που ήταν θυγατρική της Εθνικής, με την Εθνική Τράπεζα. Η Τράπεζα της Ανατολής εκείνη την εποχή είχε 562 τόνους χρυσού. Αυτούς πήρε η οικογένεια Rothschild, που ήταν και από τους, ο μεγάλος μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας. Από τα ιδρυτικά στελέχη και ο μεγάλος μέτοχος. 562 τόνοι χρυσού, για να έχετε έτσι ένα μέτρο για το μέγεθός τους, είναι τεράστιο ποσό σε σχέση με τους 120 που, αν έχει 120 τόνους σήμερα η Τράπεζα Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε, το περίεργο σε αυτή την ιστορία είναι ότι ποτέ ένας ασθενής οργανισμός δεν απορροφά έναν ισχυρότερο. Στην προκειμένη περίπτωση, ασθενής οργανισμός ήταν η Εθνική Τράπεζα τότε, η οποία παρέπε και είχε μεγάλα προβλήματα. Ισχυρός οργανισμός ήταν η Τράπεζα της Ανατολής. Συνέβη το εξής απίστευτο. Απορρόφησε η Εθνική την Τράπεζα Ανατολής, αντί να απορροφήσει η Τράπεζα της Ανατολής την Εθνική. Εδώ λέει η Εθνική Τράπεζα ότι το 36 που έγινε η εκαθάριση τελικά, αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε αξία στην απορροφούμενη. Πότε έγινε η εκαθάριση, κύριε Κόνστα? Δεν το λέει. Η ειδική εκαθάριση ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1936. Με ποια πράξη? Και το αποτέλεσμά της όχι μόνο δεν κάλυψε το τίμημα που Κώστα, είχε παρακαλώ. Ψεύδονται ασύστολα, διότι το 38 μέχρι το 40 υπάρχουν οι επιστολές των εκαθαριστών, οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί δεν τελειώνει η εκαθάριση και στο τέλος υπάρχει η απομάκρυνσή τους. Τώρα, είναι απίστευτα αυτά που λέγονται εκεί. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι συγχώνευση χωρίς εκαθάριση δεν υπάρχει. Εκκρεμεί κάπου δικαστικά το θέμα? Θα αναμένουμε από κάπου απόφαση για το θέμα αυτό? Ακούστε. Αυτό είναι το θέμα. Θα σας πω μεγάλες ειδήσεις. Και επίσης, το ερώτημα το κρίσιμο είναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι αληθινή η απέτηση. Όχι, δεν θα υποθέσουμε. Εγώ θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα. Καλά, δεν θα βγάλουμε απόφαση εμείς. Όχι εδώ, βέβαια, αλλά πρέπει να ενημερωθείτε. Λέω, ας υποθέσουμε ότι κερδίζουν οι μέτοχοι της Τράπεζας Ανατολής αυτή τη δικαστική υπόθεση. Τα λεφτά από πού θα τα πάρουν? Ούκ αν λάβεις παρά του μη έχω, λοιπόν, τους λένε στο χωριό μου. Το 80 και το 91. Δηλαδή, αν τα είχε αυτά τα λεφτά η Εθνική, θα το αποπλήρωνε το χρέος μας χωρίς να χρειαστεί η παρέμβαση των μετόχων της Τράπεζας Ανατολής. Ακούστε, αυτά τα λεφτά τα έχουν οι μέτοχοι. Και αυτά τα λεφτά δεν ανήκουν στους μετόχους, αλλά ανήκουν στους δικαιούχους. Και αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα έχουν πάρει τερατώδη αξία. Εγώ θα σας πω ότι από τη Δευτέρα θα δείτε να παρελάβουν οι συνεντεύξεις των ανθρώπων που βίωσαν τις καταστάσεις που θα σας περιγράψω, ότι δύο φορές δωρητής έστειλε τον κομιστή του, επώνυμο πρόσωπο της δημόσιας ζωής, σε εισάριθμους πρωθυπουργούς αυτής της χώρας. Ο πρώτος πρωθυπουργός είχε την αξιοπρέπεια να πει, δυστυχώς, επειδή συνδυάζεται το θέμα με τη διάσωση της Ελλάδος αλλά και του κόμματός μου, απευθυνθείτε στο σημερινό πρωθυπουργό. Ο δεύτερος πρωθυπουργός πήρε την επιστολή και ήταν πρωθυπουργός τότε. Και ο άνθρωπος αυτός, ο δωρητής, προσέφερε το μεγάλο πακέτο των μετοχών της Τράπεζας Ανατολής. Είναι ένα κρυφό μυστικό, είναι ένα τεράστιο μάλλον μυστικό, το οποίο ταξίδευε στους υπόνομους αυτής της χώρας. Και υπογείως, χωρίς εμείς να γνωρίζουμε και κανένας πολίτης βεβαίως, ότι τα χρήματα του ελληνισμού της Διασποράς τα πήραν οι σημερινοί δανειστές μας, οι οποίοι μας τα δάνειζαν για να τα βγατίζουν.
Είναι μια απίστευτη ιστορία. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Πού θα κριθεί δικαστικά η ιστορία αυτή? Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταφύγει. Εκκρεμεί κάπου? Κοιτάξτε, ο μόνος ο οποίος προσέφυγε στη δικαιοσύνη, οι μόνοι που προσέφυγαν είναι η οικογένεια Σόρα, στην αμερικανική δικαιοσύνη, στα αμερικανικά δικαστήρια. Εδώ όμως και τρεις μέρες εμφανίζονται μεγάλα ιδρύματα. Ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα του τόπου έχει 320 συμμετοχές, το οποίο, ανοίξτε τώρα, αν δείτε το πρωτοσέλιδο στη Zoogla.gr θα το δείτε, έχει πάρει έγγραφο από την Τράπεζα Ελλάδος και από την Εθνική ότι οι μετοχές σας φυλάσσονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Το 2000. Το φαντάζεστε αυτό? Δεν είναι ιστορία του 36 που την παραπέμπουν εκεί. Τότε γιατί εκδίδουν ανακοινώσεις και λένε ότι οι μετοχές δεν έχουν αξία και έχουν διαγραφεί? Κοιτάξτε, την ημέρα που θα εκδώσουν την ανακοίνωση της εκαθάρισης, της συγχώνευσης των δύο τραπεζών, Ανατολής και Εθνικής, εγώ θα παραιτηθώ, διότι δεν θα υπάρχει θέμα. Και είναι τόσο εύκολο η Εθνική να βγάλει ένα έγγραφο και να πει ορίστε η εκαθάριση με τις υπογραφές. Αντίθετα, οι άνθρωποι δικαιούχοι έχουν τις επιστολές των εκαθαριστών που διαμαρτύρονται μετά από 4 χρόνια ότι δεν έχει τελειώσει η καθάριση και ότι δεν προχωράει η καθάριση, και στο τέλος έχουμε και την απομάκρυνση των εκαθαριστών. Μεσολαβεί ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και πάντως, μετά μοιάζει, έρχονται οι άξιοι πολιτικοί της Ελλάδας. Μοιάζει πολύ ωραίο για να είναι αληθινό ότι θα βρέξει εκατομμύρια και θα σωθούμε από το πρόβλημα. Δεν ταυτίζω τη σωτηρία του τόπου και το οικονομικό πρόβλημα με αυτό που συμβαίνει. Με ενοχλεί περισσότερο η συμπεριφορά ενός μεγάλου, το σημαντικότερο, οικονομικού πιστωτικού καταστήματος, οργανισμού της χώρας. Αυτό με ενοχλεί, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Πάμε τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Τεταμένη ατμόσφαιρα επικρατεί στη Βουλή μετά τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς του Αστέριου Ροντούλη, αλλά και την εμφάνιση της Λίανας Κανέλη με τη φρατζόλα και το γάλα. Ο πρόεδρος του σώματος αποδοκίμασε τις συμπεριφορές των δύο βουλευτών. Σήμερα όμως εκτυλίχθηκε και νέο επεισόδιο, όταν ο βουλευτής του ΛΑΟΣ αντίλαξε βαρύτατες εκφράσεις με συνάδελφό του του ΠΑΣΟΚ. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης είναι οι βουλευτές όλων των κομμάτων, με αποτέλεσμα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους βαριές κουβέντες και γαλλικά όπου βρεθούν και όπου σταθούν. Τα αίματα άναψαν για μια ακόμη φορά και παραλίγο να έρθουν στα χέρια ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Τσόνης με τον βουλευτή του ΛΑΟΣ Αστέριο Ροντούλη στο εντευκτήριο της Βουλής. Σε έξαλλη κατάσταση, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Τσόνης επιτέθηκε φραστικά και όχι μόνο εναντίον του κ. Ροντούλη, με αφορμή τους χαρακτηρισμούς του περί γομαριών. Εσύ είσαι γομάρι. Αυτά που λες είναι για σένα. Εμείς παλεύουμε για να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία. Άντε. Όπου σε βρίσκω θα σε πλακώσω. Ακόμα κι αν δεν μπορώ θα σε πλακώσω. Λίγο πριν το εντευκτήριο πάρει φωτιά, παρενέβη πυροσβεστικά ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γρηγόρης Νιώτης για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Σας παρακαλώ κύριε, ηρεμήστε. Το θέμα είναι θεσμικό και όχι προσωπικό. Προσωπικό είναι. Αλλά και στην Ολομέλεια επικράτησε ένταση όταν ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος αποδοκίμασε ευθέως τους χαρακτηρισμούς του βουλευτή του ΛΑΟΣ. Οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί που ακούστηκαν χθες, οι χαρακτηρισμοί αυτοί είναι απαράδεκτοι. Δεν δείχνουν λεβεντιά, δεν δείχνουν παλικάριά. Σε μια εποχή που το πολιτικό σύστημα δοκιμάζεται, που η αξιοπιστία μας κάθε άλλο παρά είναι ψηλά, είναι ιδιαίτερα χαμηλά, το χειρότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε τον ψευτοκουτσαβάκι στην αίθουσα. Αναφέρθηκα και χαρακτήρισα όχι κυβερνώντες ως πρόσωπα, αλλά μια κυβερνητική πρακτική, και το τόνισα χθες. Άλλοι προσπάθησαν να προσωποποιήσουν, εγώ όχι. Και όσον αφορά για τα ψευτοκουτσαβάκια του κυρίου Πρωτόπαπα, που δήθεν θέλει να κρατήσει το επίπεδο, αυτά να τα πείτε στον κύριο Βενιζέλο, που κάνει το ψευτοκουτσαβάκι με την Τρόικα και στο τέλος τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης και με ένα λεξικό στα χέρια δικαιολόγησε τον χαρακτηρισμό του βουλευτή του. Πηγαίνω εις το γομάρι, για το οποίο έγινε και όλη η ιστορία. Φορτίον φόρτωμα, γάιδαρος, βλάκας, αδιάδροπος, ζώων με φορτίον. Κουβάλισε 5 γομάρια ξύλα. Την ίδια στιγμή ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε και νέα πείρα εναντίον της Λιάνας Κανέλη μιλώντας στο Real FM, κατηγορώντας την για υποκρισία και λαϊκισμό. Ξέρετε, με ενοχλεί πάρα πολύ υποκρισία. Εάν επικρατήσει αυτή η λογική στη Βουλή, αύριο θα πάει στη Βουλή ένας με ένα σαλάμι αέρος, μεθαύριο θα πάει στη Βουλή κάποιος μια κατσαρόλα φασολάδα, αντιμεθαύριο θα πάει στη Βουλή κάποιος, ξέρω εγώ, με ένα σόβρακο, για να πει ότι έχουν πρόβλημα οι ιδιοτεχνίες ισορούχων. Η χώρα μας δεν πάσχει από έλλειμμα γελοιότητος,
πάσχει από υπερβολική δόση γελοιότητος. Εξίσου επικριτικός ήταν και ο πρόεδρος της Βουλής για την εμφάνιση της κυρίας Κανέλη, προκαλώντας τη σκληρή αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτα και τα άλλα που συνέβησαν εδώ, εκ μέρους της κυρίας Λιάνας Κανέλη, της βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σκηνοθετικά εφέ, με την φραντζόλα, με τον μπουκάλι γάλα κλπ. Οι συστάσεις του Προέδρου της Βουλής σε ό,τι αφορά τη βουλευτή του ΚΚΕ επιβεβαιώνουν το στίχο του Μπρέχτ. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούν ταπεινό να μιλάς για το φαΐ. Στη σκιά των σκληρών μέτρων, οι σχέσεις μεταξύ των βουλευτών είναι τεταμένες και η κατάσταση στη Βουλή είναι έκρηθμη και μυρίζει μπαρούτι. Τώρα, φαίνεται, Ανδρέα Κωνσταντάτο, ότι υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στη Βουλή. Ανταλλάσσονται χαρακτηρισμοί και διατυπώνονται πεζοδρομιακές εκφράσεις που δεν έχουμε ξανακούσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γίνονται τσακωμοί στο καφενείο, γομάρια. Υπάρχει ένα πολύ βαρύ και ηλεκτρισμένο κλίμα. Εγώ νομίζω πως υπάρχει μια υστερία μέσα στη Βουλή. Μια υστερία στους βουλευτές, οι οποίοι αισθάνονται και την πίεση των πραγμάτων και την πίεση της κοινής γνώμης και δεν ξέρουν εάν θα αύριο θα επανεκλεγούν, γιατί είναι πολύ σημαντικό για αυτούς η επανεκλογή τους. Υπάρχουν όμως, έχει ξεφύγει, θα λέγει, η κατάσταση. Χιδιότητες, γελιότητες, ψευτοτραμποκισμοί μέσα, όλα τα έχουμε δει εδώ. Ακούσαμε τον καυγά του κυρίου Ροντούλη με τον κύριο Τσόνη. Πρέπει να σας πω ότι και οι δύο έχουν δεχτεί προπυλακισμούς. Ο ένας στη Λαμία, ο άλλος στην Λάρισα. Έχουν υποστεί δηλαδή την κοινωνική πίεση. Και όλα αυτά και όλος αυτός ο καυγάς, θα δούμε και το ρεπορτάζ για τα προνόμια των βουλευτών, μεγαλώνει και θα έλεγα πως μιζεριάζει αν θα έχουμε αυτοκίνητο, δεν θα έχουμε αυτοκίνητο, αν θα μειωθεί και άλλο μισθός, αν δεν πρέπει να μειωθεί και άλλο μισθός, τη στιγμή που η κοινωνία και ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Νομίζω πως το πολιτικό σκηνικό και το πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει τελειώσει όπως το ξέρουμε. Εκτιμώ πως πάρα πολλοί από αυτούς θα επανεκλεγούν. Κάτι καινούριο γεννιέται, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι, γι' αυτό και έχουμε αυτά φαινόμενα παρακμής. Ζούμε τις τελευταίες μέρες συμπομπίας μέσα στη Βουλή. Τώρα, έντονους διαξηφισμούς προκαλούν τα προνόμια που απολαμβάνουν οι βουλευτές σε περίοδο οικονομικής κρίσης και σκληρής λιτότητας για τους πολίτες. Μετά τη γενική κατακραυγή, πάντως, τα πολυτελή και πανάκριβα αυτοκίνητα των βουλευτών αντικαθίστανται τώρα από οχήματα μικρότερου κυβισμού. Περιοδικά με αυτοκίνητα ξεφυλίζουν τις τελευταίες ημέρες οι βουλευτές προκειμένου να επιλέξουν το νέο τους όχημα. Οι συμβάσεις με τις εταιρείες leasing λήγουν στις 30 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με απόφαση που πάρθηκε στο Κοινοβούλιο, τα πολυτελή αυτοκίνητα που είχαν αρκετοί θα αντικατασταθούν με μικρότερου κυβισμού. Έτσι, οι βουλευτές Αθήνας, Πειραιά, οι ευρωβουλευτές και η Επικρατείας θα πάρουν όχημα 1.400 κυβικών με το μίσθωμα να μην ξεπερνά τα 750 ευρώ, ενώ οι βουλευτές της επαρχίας 1.800 κυβικών με μίσθωμα με έως 1.200 ευρώ. Ο υποφαινόμενος δεν έχει πάρει αυτοκίνητο ποτέ. Και αρκετοί από τους βουλευτές. Αυτό δεν σημαίνει όμως, επειδή εγώ έχω την άνεση να χρησιμοποιώ ένα δικό μου αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος, ότι όλοι οι βουλευτές έχουν την άνεση. Την στιγμή που η χώρα βρίσκεται στην άκρη της αβύσσου, είναι τουλάχιστον παράξενο να συζητάμε στη Βουλή για το ζήτημα των βουλευτών αυτοκινήτων. Εγώ προσωπικά εδώ και τρεις μήνες έχω αποποιηθεί του προνομίου αυτού και πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο σωστό για την Βουλή στην παρούσα δύσκολη συγκυρία να μην παρέχει βουλευτικά αυτοκίνητα σε κανένα βουλευτή. Από την αντικατάσταση των πολυτελών και πολλών κυβικών βουλευτικών αυτοκινήτων με οχήματα μικρότερου κυβισμού θα εξοικονομηθεί 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Ωστόσο το κόστος παραμένει υψηλό, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Να πληρώσουμε τη βενζίνα του αυτοκινήτου. Μόνο ο βουλευτής πληρώνει 1.000 ευρώ το μήνα από την αποζημίωσή του για το κρατικό αυτοκίνητο για το οποίο γίνεται τόσο θόρυβος. Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Προέδρου του ΛΑΟΣ Γιώργου Καρτζαφέρη που ζήτησε από το Προεδρείο της Βουλής να σταλεί επιστολή για την κριτική που ασκήθηκε. Εχθές ο κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος, ο Νίκος Χατζηνικολάου, μαζί με μια επίσης ικανή ομάδα που έχει, επί δεκάλεπτον καθίβριζαν το σύνολο των βουλευτών. Για τα προνόμια, περιμένω λοιπόν μία επιστολή από το Προεδρείο της Βουλής εις τον αδέσμευτο αυτό τύπο σήμερα που κύριο άρθρο έχει τα προνόμια. Μία επιστολή είπε στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Μία επιστολή είπε στον Γιώργο Κίτσο που λέει εδώ πέρα είμαστε χώρος ξεπλήματος συμφερόντων. Κάποια στιγμή πλυντήριο. Κάποια στιγμή λοιπόν ας απαντάμε. Γιατί εάν δεν απαντάμε θα έχουμε τέτοια επεισόδια σαν και αυτά που όλοι θέλουν να αποφύγουμε ότι έγινε. Διαφωνούμε στο να σταλεί κάποια επιστολή οπουδήποτε. Δεν έχει κανένα λόγο, κατά την εκτίμησή μου,
το Προεδρείο της Βουλής ή η Βουλή εν ολομελία να στείλει κάποια επιστολή